Συγκεντρωθείτε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου του Μενάρχου μας κυρίου Σεραφείου, ευεσιμονιδιότατοι Άγιοι Πατέρες, ευλογημότατοι αγαπητοί αδελφοί. Όταν με ετοίμησε ο ενωριακός ναός του Αγίου Νείλου να μου αναθέσει μία από τις εισηγήσεις, ρώτησα τον Άγιο Προϊστάμενο του Ναού για το θέμα, για τον τίτλο που είχε να πραγματευτεί «Έκαστος των προλαγισάντων, εκ των πλέον ικανών χειριστών του λόγου αμφότεροι», τους απολαύσαμε σήμερα, άλλωστε, σκέφτηκα να μην μείνω στο θέμα των νεομαρτύρων, αλλά να δούμε το περίγραμμα αυτής της μεγάλης νύχτας κατά τον κάλβο των 400 ετών, όπου οι νεομάρτυρες ως φωτεινά σώματα διέγραψαν την πορεία τους προς τον ουρανό. Ευχαριστώ για μία εισαγωγή τον Σεπτόπιο Μενάρχη μας για την εμπιστοσύνη του και τον προϊστάμενο του ναού για την δική του εμπιστοσύνη και όλους εσάς προκαταβολικώς για την ανοχή σας. Η θυσιαστική αντίσταση των νεομαρτύρων είναι η συμβολή τους στην προετοιμασία του 21. Η θυσία τους εξάλλου για την ελευθερία μαζί με τις προσπάθειες του γένους από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα επιβάλλει μια πιο συγκρατημένη αποτίμηση της συμβολής της Γαλλικής Επαναστάσεως στη δική μας, όπως άλλωστε επισημαίνει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το γένος μας δεν έχασε ποτέ την φιλελεύθερη ορμή, η οποία αναρρυπιζόταν συνεχώς από την μόνιμη αμφισβήτηση της ξένης κυριαρχίας. Και η αμφισβήτηση αυτή ανανεωνόταν συνεχώς με το αίμα των νεομαρτύρων και εδώ πρέπει να μνηστούμε λόγων του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος έλεγε «Οι Άγιοι δημιουργούν στην σιωπή και εντούν την σιωπή με την σιωπή». Μέσα στην ατμόσφαιρα λοιπόν του θαύματος ζούμε με έξαρση την εθνική συνεχή ημέρα. Είναι ανάταση ψυχών και εθνική μυσταγωγία, μέρα και μνήμη παιδαγωγική. Η σκέψη πετά σε τύμβους και τρόπαια, εκεί όπου τιμούν τα φτερουγίσματα και της καρδιάς παλμία πετέλεσαν μια αρμονική συνήθιση εθνικής μουσικής συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία περιέχει το ήθος του 1821, το βαθύτερο νόημα και μήνυμα των πράξεων. Τέτοιες πράξεις στον λόγο και την κέρια στιγμή, ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται με το υπέρτερο χρέος ευθύνης, αποτελούν πνευματικά σήματα. Με τον τρόπο αυτόν, νικώντας την τυφλή αναγκαιότητα της ζωής, τη λέξη αναγκαιότητα ας την θέσουμε εντός εισαγωγικών, ανυψώνεται στην πραγματική ελευθερία που δεν είναι η μονόπλευρη, αλλά η πνευματική ελευθερία στην ζωή και στον θάνατο. Αυτή η χειροπιαστή πραγματικότητα είναι που δεν αφήνει να χαθεί στην ποντοπορία των αιώνων το σκάφος της Ελλάδος. Δεν είναι ανάγκη να ζητήσουμε τον χρησμό των δελφών, σύροντας την πυθία από τα μαλλιά, να αντικρίσουμε παγάν ούλα λέουσαν. Μας το χρησμολογούν οι αμέτρητες σελίδες της ιστορίας μας, τόσο οι φωτεινές, όσο και οι ανήλαγες, σαν αυτή την πιο σκοτεινή που γράφτηκε στις 29 Μαΐου 1453. Η ημερολογιακή ανατολή της, του Βυζαντίου, ήταν το ηλιοβασίλεμα. Την ημέρα της 29ης Μαΐου αρχίζει η νύχτα για τον Ελληνισμό. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πλειονόμως του εκτιφλωτικού πολιτισμού της κλασικής Ελλάδος, έχει καταληθεί. Με την άρρωση, η νύχτα τήρηξε στις γάζες της τις λεύτερες καρδιές. Το έθνος, εξαντλημένο και αιμόφυκτο με το δράμα του στα τρίσπαθα, με το δάκρυ πιο καυτό, αλλά και με την κρυφή ελπίδα, καταφέρει στους τοργικούς κόλπους της Εκκλησίας που ο σκλάβος μάνα του την ονόμασε. Ας φιλοξενήσουμε στη μνήμη τα λόγια που αργότερα ο μεγαλοπράγμων Πατριάρχης Ιωακήμ III απίφθινε στον επισκέπτη του Γάλλου δημοσιογράφου Ντεσόν.
«Τι με θωρείτε, Κύριε», διέγνωσε ο Πατριάρχης την έκπληξη του Γάλλου δημοσιογράφου όταν πήγε εκεί στο γραφείο του, στο φανάρι. «Τι με θωρείτε, Κύριε, δεν βλέπετε ίσως το λευκό ένδυμα του Ποντίφικος, μα το προνόμιο του μαύρου ράσου το κατέχω μόνον εγώ, φέρω το πένθος του γέννης μου». Ανάμεσα στην λερή φουστανέλα και την θαλασσόφρεχη του Βράκα υψώνεται αιώνιο εθνικό σύμβολο το ράσο. Μέσα στις πτυχώσεις του Μεσητορική, ηρωισμό και αυτοθυσία έκρυβε η Εκκλησία την ψυχή του γένους. Με πολλούς τρόπους διατήρησε την σπίθα κρυμμένη στη στάχτη ως κατά πάσα αλήθεια ελληνοσότηρα κατά τον Ζαμπέλιο. Ο Βρετανός Βυζαντινολόγος Ράνσιμαν αναφέρει σχετικώς: «Η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που διατήρησε τον ελληνισμό κατά τη διάρκεια των σκοτεινών εκείνων αιώνων. Άγγιξε τις πιο ευαίσθητες μυστικές χορδές του Υποδούλου, τις έκαμε να αναδίδουν μελωδίες τρυφερές για την αλυσοδεμένη πατρίδα. Όλα τα στελέχη της Εκκλησίας δεν εδίστασαν ολοκαυτώματα να γίνουν, σκίζοντας έτσι τη νύχτα αυτή ξανά και ξανά». Ο Πουκεβίλ υπολογίζει ότι οι κληρικοί που μαρτύρησαν εκείνη την εποχή ξεπέρασαν τις 6.000. Συγκεκριμένως, κατά την περίοδο της μακράς αυτής νύχτας, 11 πατριάρχοι, 100 άλλοι αρχιερείς και περίπου 6.000 λοιποί κληρικοί πότισαν με το αίμα τους στο δέντρο της ελευθερίας. Πολλοί εξ αυτών των μαρτυρισάντων κληρικών δεν υρκέστησαν στον ρόλο των αληπτών που μνημόνευσε ο καθηγητής προηγουμένως και στις πνευματικές προετοιμασίες των νεομαρτύρων, αλλά έγιναν οι ίδιοι ιερομάρτυρες και κατέστησαν άγιοι με θαυμαστά σημεία στο μαρτύριό τους. Ολόγυρα, σκοτάδι και απελπισία. Γενιές γεννιόνταν με το όνομα της Λευτεριάς, με το όνομα της Ανατολής και πέθαιναν με τις αλυσίδες στα χέρια. Τα μάρμαρα πάνω στα οποία έχησαν το χρυσάφι τους οι δόξες της ιστορίας, η θάλασσα που λύκησε τις τριήδεις των Αθηναίων, τους δρόμονες και τα χελάνδια των Βυζαντινών, τα βουνά όπου αναπαύθηκαν οι μυθικοί θεοί και οι δρόμοι από όπου πέρασαν οι Ιτανίες πάνθωτες, ολόκληρη η ελληνική γη με τις παραδόσεις και τις αναμνήσεις της και τα μοίρα της και τους νεκρούς της, στέναζε κάτω από την οπλή του κατακτητικού κέλυτος. Και τα χρόνια πάνω στα χρόνια φτάνουν να γίνουν 400. Μη συμβεί όμως ποτέ, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αν αναφέραμε τους αιώνες της αιχμαλωσίας την ένδοξη αδοξία της φυλής, την απέραντη αυτή νύχτα να ρίξουμε όνειδος, βέλη κακολογίας στις γενιές αυτές των αιώνων. Γιατί αν και έζησαν χωρίς φώτα μεγαλείου, δεν έζησαν όμως και χωρίς τιμή. Και η τιμή τους είναι ότι φύλαξαν πίστη στην Αγιωτάτη Εκκλησία μας, την προσορμίζουσα στην αιωνιότητα, την στολισμένη από την πορφύρα του αίματος τόσων Αγίων Μαρτύρων Νεομαρτύρων, την γεννήτρα του πολιτισμού. Σε όλη τη διάρκεια της απέναντις αυτής νύχτας η Ελλάς πονούσε και ποθούσε. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη μπαρούτι, πρόσμενε μοναχά το προσάναμα. Ο στεναγμός του κάθε σκλαβωμένου δεν ήταν επιθανάτιος τρόγκος, ήταν βοή ηφαιστείου που ετοιμάζει τη λάβα του. Καρτερούσε ο Ρωμιός στοχαστικά την ημέρα που θα ξεδιπλωνόταν το φλάμπουρο της Λευτεριάς να τον σκεπάσει. Και το φλάμπουρο ξεδιπλώθηκε. Το ράσο ήταν του Εθνοιερομάρτυρος Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Σύνθημα το σκηνί του. Οι Έλληνες, ανασύροντες θαυμαστές καταβολές μέσα από ανεξάντητα μεταφυσικά βάθη, τις έκαναν αίσθηση και πράξη και έπεσαν για να σταθεί όρθια η Ελλάς. Σήμερα, η σκέψη μας σε μια ιερή αναδρομή τελεί στο Άγιο Βήμα της ψυχής, την αναβάθμιση της, στο πνεύμα που ενέπνευσε και ενεψύχωσε την γενιά του 21. Στο πνεύμα που η σκληρή σκλαβιά τόσων χρόνων, η απέραντη αυθινήτητα δεν μπόρεσε να το εξαλείψει, γιατί αποδείχθηκε πιο σκληρό και από αυτή και από τον θάνατο, στο πνεύμα της δυσυπόστατης ελευθερίας. 25 Μαρτίου, που σήμαινε Ανατολή, είναι η μέρα των δύο χέρων, προς την Παναγία και προς την Ελευθερία. Ο Θεός κατεβαίνει στη γη να γίνει άνθρωπος. Ο λαός ανεβαίνει στους ουρανούς με την καθολική θυσία του στον βωμό της Ελευθεριάς.
ελευθερία της ψυχής και ελευθερία της φυλής. Δίπτυχο φωτεινό που περιπλύει το νόημα της ιστορικής αυτής χρονολογίας και την δεοντολογία του μέλλοντος της φυλής. Πίστη και πατρίδα, ορθοδοξία και ελληνισμός, οι δύο μεγάλοι πόθη και πόλη της εθνικής ψυχής. Η σύζευξή του στην καρδιά του Έλληνος αποτελεί την εξήγηση του θαύματος του μεγάλου. Με σεβασμό υποκλινόμεθα, όλους ιδιαίτερος εφέτος κατά την ιερά επέτειο των 200 χρόνων, στη μνήμη του 21. Είναι η χαραυγή. Σχίζει τα σπλάχνα αυτής της μεγάλης νύχτας των 400 χρόνων και προβαίνει. Το 21 είναι μια καθαρή φωνή που όμως έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Είναι μια συνταρακτική δήλωση παρουσίας, μια παράτολμη δήλωση. Γιατί κατόρθωσε να σφηνωθεί ανάμεσα σε μια χαμένη και σε μια ενδεχόμενη ευκαιρία. Αυτό που πολλοί έκριναν τότε μειονέκτημά του, αυτό ακριβώς υπήρξε η αρετή του η μέγιστη. Για τούτο και η Μούσα, ηρωική, όχι πίση θάνατη και απολοφυρώμενη, η αρχή μάχης και γερκύλιο σάλπισμα, το σκέπασε με τα ορμητικά φτερά της. Έτσι, το 21 ήλθε σαν μέθη. Έχει όλα τα γνωρίσματα της ποιητικής δημιουργίας. Είναι σχεδόν αυτοσχέδιο. Όλοι οι υπολογισμοί, όλες οι χωροσταθμίσεις δείχνονται μηδαμινές μπροστά στο ουσιαστικό και το κύριο, που είναι η στριλατημένη φαντασία, η αναφλογισμένη ψυχή. Το 21 αντιστρατεύεται την λογική. Υπακούει όμως τον νόμο μιας άλλης λογικής, που είναι υπέρτερη και μεστότερη από την ψυχρή λογική των ενιών. Στην λογική του παράλογου, με την έννοια όμως του υπέρλογου, στη λογική του πάθους. Όταν συλλογέσαι το πάθος, αφυπνίζονται δυνάμεις από τις πολυτιμότερες του ανθρώπου. Αυτό που έκανε ακριβώς, αυτό που μνημόνευσε ο καθηγητής ο κύριος Μπούσιας, όταν ανέβηκε στο Μιναρέ ο Άγιος αυτός ο νεομάρτης. Και το 21 είναι πάθος και ιδέα μαζί. Το πάθος όμως καθαρμένο από ευτερή ελαττήρια που τελικώς βρίσκει την ολοκλήρωσή του στη θυσία. Το λευτεριά ή θάνατος είναι η πρώτη ακτίνα της Ανατολής. Δεν είναι σύνθημα που πηγάζει από κρίση πολιτική. Δεν είναι έντονη κατάθεση αίματος στη διπλωματική τράπεζα για να διαφυλάξω και να αυξήσω το κεφάλαιά μου. Δεν το διαπραγματευθήκαμε. Δεν είπαμε σου δίνω τόσα κιλά αίμα, τόσες ψυχές, τόσα κομμένα πόδια και χέρια για να μου δώσεις ανταλλάγματα αντάξια με την προσφορά μου. Είπαμε λευτεριά ή θάνατος και ό,τι θέλει ας γίνει. Και έγινε η Ανατολή. Το 21 αποτελεί τον άδικο αστερισμό της εθνικής πλεύσεως. Είναι συμπυκνωτήρ μεγαλείου και δόξης. Εθνικός και παγκόσμιος βωμός, το ελληνικό άλφα, η αρχή του δρόμου, ύστερα ο αγώνας. Παρούτι, φωτιά, σφαγές, τρίνη, συμφορές, δάκρυα, πόνοι, αίματα. Κάθε βροντί και ένας θάνατος καβάλα στον αγέρα, τα γιαταγάνια στο μόνο μου. Έτσι ζωντανεύουν οι φυλές, με μια χούφτα παρούτι και λίγα βόλια. Ένα σπασμένο γιαταγάνι, ένα καριοφύλι, με μια θέληση αδάμα στην καρανιτένια. Αξίζει να ζουν μόνο οι λαοί που ξέρουν να πεθαίνουν. Παντού στην ελληνική γη, κάθε βήμα και βωμός ιερός, κάθε γωνιά και τάφος αγιασμένος. Εδώ, κόκαλα βλέπεις σπαρμένα, εκεί μέλη χωρίς κεφαλάς. Εμαρτύρησεν εδώ η Ελλάς με τα εντόστια κάτω χυμένα. Το 21 βαπτίζει τις αξίες μέσα στο αγνιστό αίμα του και μας τις ξαναδίνει παρθενικές. Είναι η μεγάλη μνήμη, η ακατάλητη. Δεν μπορούμε να τις απιστήσουμε, καθώς βρίσκεται ζωντανή στο αίμα και κάθε φορά που ξανάρχεται πανηγυρικά μπροστά μας, πέρα από τον πάταγο της εξιμότητος, αναζητούμε στο πρόσωπό της τα πεπρωμένα μας. Μέσα στο λιτό αυτό έπος βρίσκεται η ρίζα του έθνους, το φύτρο και η εξαίσια του άνθηση. Η βιωματική αναπόλυση της μεγάλης ημέρας αποτελεί μίληση σε ανώτερα πεπρωμένα και σε υψηλότερους προσανατολισμούς. Μας κατηχεί στο πνεύμα της θυσίας. Μας μεταλαμβάνει την ακύρωτη ουσία του πνεύματος που εκφράζει. Μας φανατίζει στο πάθος της ελευθερίας. Ψαρά, Μεσολόγγι, Αρκάδη, Ζάλογγο. Έτσι αγοράστηκε η ελληνική ελευθεριά. Με χαλάσματα και κόκαλα και αίμα. Η Ελλάδα μπόρεσε να αντιτάξει στην πολιτική του Μέτερνιχ του Μεσολόγγι, που είναι η αυτοκατάλυση, ένα βήμα πέρα από τον θάνατο. Πώς θα το πολεμήσεις? Αργά ή γρήγορα θα του υποταχθείς, γιατί εκεί δεν εισφέρει η πολιτική, εισφέρει ο άνθρωπος,
με ό,τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος, άνω φρόσκω ή άνω θεωρώ, και οι δύο ερμηνείες δεκτές. Και όταν έρχεται η ώρα του ανθρώπου, όπως τότε, όλα τα αριστουργήματα της λογικής και της πολιτικής τεινάζονται στον αέρα. Όλα για την ελευθερία, το καθήκον είναι που υπογράφει τις προσκλήσεις. Η φωνή του είναι επιθετική, την δέχεσαι δίχως υπολογισμούς, η υπερηφάνεια άλλωστε αγνοεί την αρρύθμιση. Προσκλητήριο λεπενδιάς το παρόν του φιλότιμου. Κληρικοί και λόγοι, εργάτες της θεριάς και της θάλασσας, αρχοντάδες και βιοπαλαιστές, με το σπαθί της καρδιάς και του νου τους στο χέρι, στρώνουν το κορμί τους στο βωμό της λευθεριάς. Ο Έλληνας του 21 γράφει με το αίμα του το δόγμα των εθνοτήτων, που θα γίνει βάση στο διεθνές δίκαιο. Ο αγώνας του είναι αγώνας της ανθρωπότητος. Το ελληνικό κράτος, την ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς του, την συντάσσει με το αίμα των αγωνιστών. Το ποτάμι, αίμα εγίνει και κυλάει στη λαγκαδιά, και το αθώο το χόρτο πίνει αίμα, αντί για τη δροσιά. Βέβαια, παραφροσύνει η Επανάσταση, αν την κρίνουμε με τη λογική. Έπρεπε να αγνοεί την επιστήμη των αριθμών, των υπολογισμών, για να σηκώσει τη σημαία της. Και όμως, η γενιά του 21 τόλμησε. Ερήμην της λογικής η νίκη. Ήταν ολομόναχοι αγωνιστές, δίχως καμία χρονική προοπτική. Το μόνο που ζέστανε τα στήθη τους ήταν η λαχτάρα της λευτεριάς, πρωτόγνωρη, τυραννική, καταλυτική. Αν τους κρίνει κανείς με τη σημερινή νοοτροπία, μόνο σαν κοινωνικούς αυτόχειρες μπορεί να τους θαυμάσει. Αυτούς που νίκησαν τη νυχτιά. Αυτούς που ενέπνευσαν τον Κάλβο να γράψει «Μία δύναμη ουράνιος εις την ψυχή σας δίδει πτερά ελαφρά και υψώνεται λαμπρών το μέτωπον σας υπέρ την νύχτα». Η φράση αυτή «υπέρ την νύχτα» που αποτελεί εν είδη τίτλου το αποτύπωμα των λιτών σκέψεων είναι η καθαρότερη διατύπωση του περιεχομένου του 21, γιατί το 21 αποτελεί πραγμάτωση αρετής. Και η αρετή είναι η άνοδος υπέρ τη νύχτα, είναι η εξόρμηση προς τους υπερτέρους εκείνους χώρους όπου το πνεύμα εχμαλωτίζει την αυτοσυνείδησή του. Και η περιοχή του πνεύματος είναι η περιοχή της ελευθερίας. Όλοι συμφωνούμε ότι η ιστορία έπρεπε να μας έχει γίνει πείρα. Όλοι πάλι συμφωνούμε ότι δυστυχώς δεν μας έγινε. Απολύτως τουλάχιστον. Ποιος ξέρει, ίσως και τούτο να είναι μία από τις όμορφες, σε εισαγωγικά η λέξη, παραφροσύνες, με τις οποίες υφάναμε και την δόξα και τη συμφορά μας. Από ανθρώπους με αίμα και σάρκα και όχι από μυθικούς ήρωες στη σφαίρα της φαντασίας. Αν οι Έλληνες είναι μία μικρή φυλή με τεράστια ιστορία και αν μέσα σε αυτή την ιστορία υπάρχει και εσύ ό,τι ονομάζεται ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινο μεγαλείο, κι αν επί τουλάχιστον 3.000 χρόνια όλα τα έθνη εμπνέονται από τα αθάνατα παραδείγματα της ιστορίας αυτής, είναι ακριβώς γιατί δεν έχει γραφεί με τον διαβήτη των καλών λογαριασμών, αλλά με την φλόγα των μεγάλων ενθουσιασμών, με την ασάλευτη πίστη στα υψηλότερα ιδανικά της ανθρωπότητος. Κι αν κάπου-κάπου, εξαιτίας των σκοτεινών σημείων, η αποκαρδίωση κάνει την συνείδηση να γέρνει προδομένη, πάντα μια ζωηρή φωνή μας ξυπνά και ένα χέρι νευρώδες μας αρπάζει από τα μαλλιά όμοια ναυαγούς και μας ανεβάζει και πάλι στο φως της ελπίδος. Αυτή είναι η φωνή της Ελλάδος. Όταν συνέθετα τις μετέσσερις σκέψεις, είπα με το νου μου να μην γράψω εγώ και τον επίλογο. Σας καλώ να πετάξουμε μαζί με τα φτερά της ιστορικής μνήμης κάπου στα 1828, όταν πια η απέραντη νύχτα έχει εντελώς υποχωρήσει. Να πετάξουμε σε κάποια πάρουτο καπνισμένη βονοκορφή, στη μαύρη ράχη των ψαρών, το ιερότατο αυτό ξενονήσι από όπου έχω την τιμή προνόμιο αληθινό να έλκω την καταγωγή. Και εκεί και από εκεί, ό,τι δούμε και ό,τι ακούσουμε, μαζί να το καταγράψουμε ως κατακλείδα. Πανοσυμπεριότητα έχει πρωτοσύγκελε, σεβαστή πατέρα, συλλογιμότατη, αγαπητή μου αδελφή. Κάποια μέρα, ύστερα από 7 χρόνια στο αίμα πνιγμένα, πάβουν να ανάβουν στις κορφές των χορταριών στην ελεύθερη πια Ελλάδα του 19ου αιώνος, αγριοποί καβαλάριδες. Ο φόβος πάβει να σκάβει λαγούμια και να τρυπώνει τρέχοντας, λέει ο φόβος. Τα όρνια αρχίζουν και πάλι να μοιράζονται ανενόχλητα στους εθέρες τις ψύχες του μάρτυρα ουρανού. Σταματά ο ψέφρενος καλπασμός των αλόγων και ο θανατερός βάλος των αγγέλων του πολέμου.
καθαρίζει ο ουρανός από τις καπιές των καμένων κοκάλων και ξύλων, λουφάζει ο φως των καρκιοφυλλών. Χορτάρει βέβαια δε φυτρώνει στη μαυρισμένη γη και το αίμα έχει ξεραθεί πηχτό στα θυμάρια. Η Μπαρουτόκαπνα υποχωρεί και ξεχωρίζει ένας μοναχικός τύπος, ο ανώνυμος ποιητής. Τέλει το στρατή για την ψηλότερη κορυφή του ολοκαυτώματος, βυθίζοντας νύχια και δόντια στο ξεροτρόχαλο μονοπάτι. Ορθώνει το ανάστημά του, βάζει το χέρι αντίλιον και μονολογεί. Ήταν εδώ μια χώρα, σε τούτη τη ράχη. Του ήλιου το φέγγος ήταν, γύρω της βράχη. Ήταν μια χώρα στην ράχη απλωμένη. Ρώτησα, εδώ πεθαίνει, κι άκουσα, δεν πεθαίνει. Σας ευχαριστώ.